Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, η ενίσχυση του ΚΚΕ παντού δεν είναι απλά ένα σύνθημα. Είναι κάλεσμα που εκφράζει την ανάγκη ο λαός να συμπορευτεί με το ΚΚΕ, γιατί το πραγματικά διαφορετικό για το λαό μπορεί να έρθει μόνο μέσα από το δυνάμωμα της δικής του φωνής, της δικής του πάλης, μέσα από το δυνάμωμα των συνδυασμών που στηρίζει το ΚΚΕ στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, στις ευρωεκλογές. Είναι ιδιαίτερη τιμή για όλους εμάς να συμμετέχουμε στο ψηφοδέλτιο που στηρίζει το ΚΚΕ στις δημοτικές εκλογές στην πόλη μας, γιατί ξέρουμε ότι όλοι μαζί, σαν μια γροθιά, δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό, ο καθένας από το μετερίζει του, για να γίνει πράξη το σύνθημα. Μπροστά οι ανάγκες του λαού. Αυτό θέλουμε να σηματοδοτήσει το ψηφοδέλτιό μας, ένα ψηφοδέλτιο μάχης. Σε αυτό συμμετέχουν καταξιωμένοι αγωνιστές από το εργατικό κίνημα, νέοι εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, εκπαιδευτικοί, επιστήμονες, καλλιτέχνες και φοιτητές. Έχουμε τη χαρά να έχουμε υποψήφιους πολλούς νέους, που ο καθένας έχει τη δική του ξεχωριστή συμβολή μέσα από τους αγώνες στα σχολεία της πόλης, στα αμφιθέατρα των πανεπιστημίων, στον χώρο δουλειάς του. Η δική μας ταυτότητα είναι η ανιδιοτελής δράση μας. Είναι οι αγώνες μας μέσα στους εργασιακούς χώρους, στις γειτονιές, στους χώρους που μορφώνεται, αθλείται και ψυχαγωγεί την νεολαία. Είναι η πάλη μας για δημόσια και δωρεάν υγεία. Κανένα θέμα της ζωής κάθε λαϊκής οικογένειας δεν είναι ξένο για μας. Και γι' αυτό επιδιώκουμε να είμαστε στην πρώτη γραμμή για να αναδειχθούν τα μεγάλα προβλήματα του λαού και της πόλης. Το λέμε καθαρά και ξάστερα. Ακριβώς επειδή υπάρχει το ΚΚΕ, η λαϊκή συσπήρωση στους Δήμους, δεν μπορεί να κρυφτεί το γεγονός ότι και στην τοπική διοίκηση και στην κοινωνία υπάρχουν δύο γραμμές, δύο κόσμοι. Απ' τη μια, οι δυνάμεις που συγχρονίζονται και ευθυγραμμίζονται με τις κατευθύνσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις πολιτικές των εκάστοτε κυβερνήσεων και τις ανάγκες του αστικού κράτους, και απ' την άλλη, οι δυνάμεις που υπηρετούν τα λαϊκά συμφέροντα σε σύγκρουση με την κυρίαρχη πολιτική. Σίγουρα στην πρώτη γραμμή ανήκει η σημερινή Δημοτική Αρχή, που γρήγορα πήρε το χρήσμα από το ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη εκλογών, μιας και εξειδικεύει μια χαρά την πολιτική της κυβέρνησης σε τοπικό επίπεδο. Αλλά πήρε και το χρήσμα από μια κυβέρνηση που έχει γίνει ο καλύτερος φίλος του ΝΑΤΟ, των Αμερικάνων, των φωνιάδων των λαών. Γι' αυτό καθόλου εντύπωση να μας προκαλεί που η Δημοτική Αρχή δεν είπε ούτε μια κουβέντα για την εγκατάσταση επίλεκτων Αμερικάνων αλεξιπτωτιστών αυτές τις μέρες στην αεροπορική βάση της Ελευσίνας, στα πλαίσια άσκησης Ελλάδας Ηνωμένων Πολιτειών, με στόχο την καλύτερη προετοιμασία τους για μελλοντικές επεμβάσεις. Μάλιστα, η αμερικάνικη πλευρά δηλώνει ότι δίνει μεγάλη σημασία σε αυτού του είδους τις επιχειρήσεις στην περιοχή. Εμείς δεν θα πούμε να τα ναυτά και τα ζουμπουρλίδικα. Τους καλούμε να φύγουν, να πάρουν τα πόδια τους και τα λεξίπτωτά τους και να φύγουν από την πόλη. Να φύγουν από την πόλη της εργατιάς, των αγωνιστών, των θυσιών, την Ελευσίνα του Μπλόκου, των τόσων αγωνιστών του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ. Αναμενόμενα λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ έτρεξε να χτυπήσει φιλικά το χέρι στην πλάτη του κυρίου Τσουκαλά, γιατί προφανώς θα θεωρεί προοδευτική την πολιτική που ασκεί η σημερινή Δημοτική Αρχή. Για να δούμε. Αποτελεί αλήθεια πρόοδο η Δημοτική Αρχή να ενισχύει εδώ και χρόνια την ανακύκλωση ανεργίας με εκατοντάδες συμβασιούχους για τις στελέχωση των υπηρεσιών του Δήμου, εργαζόμενους όμηρους δηλαδή, εργαζόμενους με ημερομηνία λήξης, όταν η πόλη έχει μεγάλες ανάγκες σε μόνιμο προσωπικό για να καλύψουν τους τομείς καθαριότητας, του πρασίνου, του πολιτισμού? Είναι πρόοδος να διαφημίζει 20 εκατομμύρια ευρώ πλεόνασμα και να μην έχει παλέψει για έργα ζωτικής σημασίας για το λαό της Ελευσίνας και της Μαγούλας? Είναι πρόοδος όταν μέσα στην πρώτη βροχή πλημμυρίζουν οι δρόμοι και τα πεζοδρόμια της πόλης? Όταν ο κόλπος της Ελευσίνας έχει μετατραπεί σε κλειστή θάλασσα των βιομηχάνων και ο κάθε ένας έχει το δικό του λιμάνι? Όταν το λιμάνι της Ελευσίνας μαζί με άλλα 9 λιμάνια ξεπουλιέται στο μεγάλο κεφάλαιο, διευκολύνοντάς τους ακόμα και με απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη? Όταν η θάλασσα μολύνεται συνεχώς, ενώ πάνω από 20 βυθισμένα πλοία παραμένουν ακόμα στο βυθό, προκαλώντας μεγάλη περιβαλλοντική ζημιά? Όταν το παραλιακό μέτωπο από τη Χαλιβουργική μέχρι τη Βλήχα, ο λαός της πόλης το βλέπει με τα κιάλια? Όταν ο κύριος Τσουκαλάς παίρνει πάνω του κυριολεκτικά και βάζει πλάτη στην επέκταση των ΕΛΠΕ σε εγκαταστάσεις πυρκάλ, αλλά και τα προχωρημένα σχέδια από ό,τι φαίνεται για να περάσουν οι αγωγοί των δηληστηρίων κυριολεκτικά κάτω από τα πόδια μας, κατά μήκος των παλιών γραμμών του ΟΣΕ, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο τον κίνδυνο ενός μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος?
Σίγουρα επίσης δεν αποτελεί πρόοδο η κατάργηση λεωφοριακών γραμμών, όπως το Α16 και το Β16, που είχε σαν αποτέλεσμα να αποκοπεί η ελευσίνα από την απευθεία σύνδεση με το κέντρο της Αθήνας. Μια εξέλιξη που ήρθε να προσθεθεί στο ήδη υποβαθμισμένο συγκοινωνιακό δίκτυο, με γειτονιές στην ελευσίνα και στη Μαγούλα αποκομμένες, αλλά και τα λειψά δρομολόγια του προαστιακού που δυσκολεύουν τη μετακίνηση χιλιάδων εργαζομένων κάθε μέρα στην περιοχή. Ούτε το να συνεχίζεται το ΕΣΚΟΣ, τα νέα ζευγάρια να κυνηγούν μια θέση σε ευρωολυμπιακούς και παιδικούς σταθμούς, να κρέμονται κάθε φορά από τη μιζέρια των ΕΣΠΑ και στην πόλη μας κάθε χρόνο να μένουν πολλά παιδιά απ' έξω. Αν αυτά είναι πρόοδος για το ΣΥΡΙΖΑ και το σημερινό εκλεκτό τους, τους τη χαρίζουμε. Γιατί είναι μια πρόοδος που ρίχνει κι άλλο νερό στο μήλο της κερδοφορίας του κεφαλαίου και η πολιτική του σημερινού δημάρχου είναι αντιλαϊκή και γι' αυτό τον έχει βάλει κάτω από την ομπρέλα το ΣΥΡΙΖΑ. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, εμείς κοιτάμε το λαό στα μάτια και του λέμε να κρίνει με βάση τις ανάγκες του, με βάση το μέλλον της νέας γενιάς για τη ζωή της στην πόλη μας. Να σκεφτεί αν θέλει δημοτικές αρχές που είναι σύμφωνες με την πολιτική της κάθε κυβέρνησης, που συμβιβάζονται με την υποχρηματοδότηση, χαρατσώνοντας τους δημότες, που ακολουθούν πιστά τις κατευθύνσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και βαφτίζουν κόστος όποιο έργο αφορά τις πραγματικές ανάγκες του λαού. Όλοι αυτοί δεν εκφράζουν και δεν μπορούν να εκφράσουν τις αγωνίες και τα όνειρα του εργατόκοσμου της Ελευσίνας. Όλοι αυτοί που παρουσιάζονται ως δίθεν ανεξάρτητοι και καλοί άνθρωποι, ενώ από την επόμενη κιόλας των εκλογών θα συνεχίσουν να αλλοιοποιούν την τοπική φορολογία, την ανταποδοτικότητα στις δημοτικές υπηρεσίες και γενικότερα θα είναι μπροστάριδες σε ένα Δήμο που λειτουργεί σαν ανώνυμη εταιρεία, σαν Δήμος ΑΕ. Γι' αυτό είναι και τα καλά παιδιά των κυβερνήσεων και του μεγάλου κεφαλαίου. Όπως ο συνδυασμός του κυρίου Οικονόμου, που όσες ανακοινώσεις και να βγάλει για να το διαψεύσει, υποστηρίζεται από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Όσο και να ενοχλούνται όταν τους λέμε ότι το νέο που ετοιμάζουν είναι χτισμένο με παλιά και φθαρμένα υλικά, είναι η αλήθεια. Τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και οι υποψήφοι με τον κύριο Οικονόμου σήμερα στήριξαν με χέρια και με πόδια όλα αυτά τα χρόνια την πολιτική των κομμάτων τους που έφεραν δεινά στο λαό. Δεν λένε κουβέντα για το θεσμικό πλαίσιο με τον Καλλικράτη, με τον Κλισθένη, που καθιστά τους Δήμους να λειτουργούν με επιχειρηματική δραστηριότητα. Κάποιοι από τους υποψηφίους του κύριου Οικονόμου είναι αυτοί που χρόνια τώρα προστατούν στο να υπάρχει συγγύη νεκροταφείου και γραμμή υποταγή στο εργατικό κίνημα. Ο λαός της Ελευσίνας πρέπει να ξέρει. Ψηφίζοντας είτε τον ένα είτε τον άλλον, ο λαός της Ελευσίνας ψηφίζει το ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή αυτούς που το φόρτωσαν με μνημόνια. Εμείς, σύντροφοι και φίλοι, το λέμε καθαρά. Είμαστε απέναντι από όλους αυτούς. Είμαστε και θα είμαστε μπροστά στον αγώνα για την ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών. Αυτός είναι ο δικός μας δρόμος και θα τον υπηρετήσουμε. Εμείς δεν θα πούμε για κανένα ζήτημα ότι δεν είναι αρμοδιότητά μας. Για εμάς τα προβλήματα δεν διαχωρίζονται σε γενικά και τοπικά. Δεν ξεχωρίζουμε τα προβλήματα σε αυτά της Ελευσίνας και σε αυτά της Μαγούλας. Οι ανάγκες του λαού και της νεολαίας δεν έχουν διαχωριστικές γραμμές, αλλά έχουν αιτία το σύστημα εκμετάλλευσης που ζούμε, που είναι το κέρδος του κεφαλαίου, που είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι οι κυβερνήσεις που ζήσαμε όλα αυτά τα χρόνια, που είναι οι πολιτικές που υλοποιούν δήμαρχοι και περιφερειάρχες σαν τα καλύτερα στηρίγματα όλων των παραπάνω. Τώρα λοιπόν, σε κάθε γειτονιά της πόλης ψηφίζουμε λαϊκή συσπήρωση για να διεκδικήσουμε όλοι μαζί έργα που σήμερα έχει ανάγκη ο λαός της περιοχής, όπως αντιπλημμυρική, αντισεισμική θωράκιση. Να παλέψουμε για μόνιμη και σταθερή δουλειά των εργαζομένων του Δήμου με πλήρη ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα. Για σχολεία με σύγχρονες κτηριακές υποδομές και εγκαταστάσεις. Για ουσιαστική αναβάθμιση και πλήρη στελέχωση των πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας. Για προσχολική αγωγή που αξίζει στα παιδιά μας με βάση σύγχρονες ανάγκες. Με δημιουργία νέων παιδικών σταθμών, ώστε όλα τα παιδιά τα βρέφη να βρίσκουν θέσεις αυτούς. Να αγωνιστούμε για το δικαίωμα της νεολαίας για ολόπλευρη και δωρεάν μόρφωση, διέξοδο στον πολιτισμό και αθλητισμό, για να έχουμε μέτωπο ενάντια σε όλα τα ναρκωτικά, στηρίζοντας την πρόληψη τα προγράμματα θεραπείας. Ψήφος στη λαϊκή συσπήρωση σημαίνει βήμα πίσω, ώστε το λιμάνι να παραμείνει δημόσιο, για να διασφαλίσει ότι η λειτουργία του εξυπηρετεί το λαό και όχι τα κέρδη των μονοπωλίων, να εξασφαλίζονται θέσεις εργασίας με πλήρη δικαιώματα για τους λιμενεργάτες και τους ναυτεργάτες. Απέτηση να πάρθουν άμεσα μέτρα για την προστασία της υγείας και της ζωής των κατοίκων της περιοχής.
για στήριξη στο δικαίωμα, στο δίκαιο αίτημα των κατοίκων της Ελευσίνας για πνεύμονα πρασίνου στην έκταση της πρώην Πυρκάλ. Διεκδίκηση για μεταφορά των εγκαταστάσεων του Τιτάν από την Ελευσίνα στο Καμάρι, με ταυτόχρονη εξασφάλιση των θέσεων εργασίας και ο χώρος εκεί μαζί με αυτών των διαλυτηρίων του ΣΑΒΑ και της ανακύκλωσης να διατεθεί στους κατοίκους της πόλης. Για δημιουργία χώρων πρασίνου πολιτισμού και αθλητισμού με ελεύθερη και δωρεάν χρήση, με επαρκή χρηματοδότηση από το κράτος, προκειμένου να είναι ανοιχτή στο λαό και στην νεολαία και όχι αντικείμενο εμπορικής κερδοσκοπικής εκμετάλλευσης. Για πολιτισμό που θα αφορά τους ίδιους τους ανθρώπους της πόλης μας, την ίδια τους τη ζωή. Για πολιτισμό που θα εμπνέει και θα αφυπνίσει τις λαϊκές συνειδήσεις στον αγώνα για να αλλάξουν τη σημερινή κατάσταση. Και όχι φιέστες και ανώνυμες εταιρείες που βλέπουν τον πολιτισμό σαν εμπόρευμα και τον πουλάνε με φόντο μια από τις πιο επιβαρημένες περιοχές. Συντρόφοι και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, καλούμε το λαό της πόλης να σκεφτεί με καθαρό μυαλό, να αναλογιστεί και αυτά που έρχονται μετά τις εκλογές. Ποιος μπορεί να τους αντιπαλέψει? Δήμαρχοι και περιφερειάρχες που υλοποιούν πιστά την πολιτική τους, τα πράσινα, τα μπλε και τα ροζ μνημόνια, ή μόνο αν εκλέξουμε περισσότερους αγωνιστές, περισσότερους κομμουνιστές στο Δημοτικό Συμβούλιο που θα ασκούν μαχητική λαϊκή αντιπολίτευση, αντιπαλεύοντας τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του κεφαλαίου και των κομμάτων τους. Γι' αυτό και στο ψηφοδέλτιό μας συσπηρώνονται αγωνιστές, άνθρωποι που δεν βολεύονται με ό,τι τους στερεί το εκμεταλλευτικό σύστημα, άνθρωποι που θα συναντηθούμε αύριο στους αγώνες. Καλούμε το λαό και τη νέα γενιά να συμπορευτεί μαζί μας για να κάνουμε την πραγματική διαφορά στις 26 Μάη. Κρατάμε σαν πολύτιμη παρακαταθήκη την πείρα από τους Δήμους που το ΚΚΕ είχε την ευθύνη του και στη διοίκηση. Οι κομμουνιστές δήμαρχοι σε Πάτρα και Σαριανή, Χαϊδάρη, Πετρούπολη, Καρία, όπως και εκατοντάδες δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι με τη λαϊκή συσπήρωση, σε όλη την Ελλάδα, το πεντάχρονο που πέρασε, έδρασαν με τα αιτήματα του εργατικού λαϊκού κινήματος, εναντιώθηκαν σε όλες τις πλευρές της αντιλαϊκής πολιτικής των κυβερνήσεων. Με πλήθος αγωνιστικών κινητοποιήσεων, όπως όταν εδώ, σε αυτή την πλατεία, κατάμεστα από κόσμο, υποδεχτήκαμε τη μεγάλη πορεία αγώνα κατά της ανεργίας που ξεκίνησε από την Πάτρα και κατέληξε στην Αθήνα, προκαλώντας ενθουσιασμό και συγκίνηση. Τέτοιους δημάρχους θέλουμε, αγωνιστές, μαζί με το λαό, να προβάλλουν τα λαϊκά προβλήματα, να αποσπάνε κατακτήσεις, να δίνουν ανάσα και κουράγιο στο λαό. Ιδιαίτερα θέλουμε να απευθύνουμε σε όλα τα νέα παιδιά που θα ψηφίσουν αυτές τις εκλογές πρώτη φορά, στους μαθητές και στις μαθήτριες, στους νέους και στις νέες που το προηγούμενο διάστημα βγήκαν στους δρόμους διεκδικώντας τη μόρφωση και τη ζωή που τους αξίζει, στους νέους ανθρώπους που σήμερα νιώθουν οργή και αγανάκτηση, που θέλουν η μόρφωση να είναι δωρεάν για όλους και για όλες, να βοηθάει να γίνουν ολοκληρωμένοι άνθρωποι και όχι το σχολείο και το πανεπιστήμιο να τους κοιτάει στην τσέπη και να διδάσκει την παπαγαλία. Που θέλουν να δουλεύουν στο αντικείμενο που επιλέξανε με σύγχρονα εργασιακά δικαιώματα και όχι να ξεσαλώνει στις πλάτες τους εργοδοσία με μισθούς καθυλωμένους, με ξεχυλωμένα ωράρια ανασφάλιστοι, χωρίς να καλύπτονται από καμιά συλλογική σύμβαση εργασίας. Στις εκλογές, η νεολαία έχει μια ευκαιρία να στείλει χειρό μήνυμα αντίστασης, ελπίδας και σύγκρουσης. Και από αυτόν τον αγώνα κανείς δεν πρέπει να λείπει. Καμιά ψήφο δεν μπορούμε να τους χαρίσουμε. Η οργή που νιώθουν οι νέοι άνθρωποι να εκφραστεί στηρίζοντας το ψηφοδέλτιο της λαϊκής συσπήρωσης στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, το ΚΚΕ στις ευρωεκλογές και στις βουλευτικές εκλογές, όποτε και αν γίνουν. Γιατί το δυνατό ΚΚΕ θα το βρείτε μαζί σας, μπροστάρι στους αγώνες σας, στη συλλογική αλλά και ατομική σας προσπάθεια για να προχωρήσει ο καθένας και η καθεμιά στη ζωή του. Διαλέγουμε και δυναμώνουμε αυτόν που θα υπερασπίζεται τα δικαιώματα του λαού και της νεολαίας, αυτόν που θα αντιστέκεται και θα δυναμώνει τον αγώνα και την πραγματική ελπίδα της ανατροπής. Τώρα λοιπόν, όλοι μαζί με αισιοδοξία, σε θέση μάχης, να κάνουμε τη νύχτα μέρα, να φτάσει η φωνή μας και η θέση μας παντού, σε κάθε σπίτι, σε κάθε εργασιακό χώρο της πόλης. Με ένα στόχο, να κοκκινήσουμε όλες τις κάλπες, με δυνατή λαϊκή συσπήρωση, με δυνατό ΚΚΕ παντού. Καλή δύναμη σε όλους.